Κοντά μας ο κύριος Βασίλης Πανάκης. Και μέχρι τώρα έχουμε πει και τίποτα το οποίο δεν ήταν πολιτικό. Αυτό να μου όλα πείτε. Τα θέματα πολιτικά είναι. Γύρω, γύρω, έτσι, έτσι εκεί στρέφονται. Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής. Καλή σας ημέρα. Να πω συγχαρητήρια στο κοντρόλ που έχει βάλει τα όμορφα κουφονίσια, γιατί μου στέλνουν μηνύματα εδώ. Λέει ευχαριστώ. Μου στέλνει μήνυμα η γυναίκα μου πότε θα πάμε στα κουφονίσια. Ευχαριστούν όλοι οι καλοί συνάδελφοι από πάνω. Προέδρε στο Υπουργείο. Εντάξει. Είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Είναι πολύ ευχαρίστες οι εικόνες. Η Ελλάδα έχει πολλές ομορφιές. Η τουριστική περίοδος που έχουμε μπροστά μας αναμένεται να είναι με μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Να λέμε και τα αισιόδοξα και τα θετικά θα τα πούμε. Να παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους. Να πούμε καλημέρα ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σε λίγο θα μας πούνε ότι φτιάξανε και τα κουφονίσια, κύριε Φαραντούρη. Όλα. Και σε λίγο θα μας πούνε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαμογελάει. Γιατί δεν ακούνε τα κουφονίσια. Η κυρία Κατερίνα Παντζελή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πασόκινάλ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Σπανάκη, γιατί τρομοκρατείτε τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα με αυτά τα νέα μέτρα? Καταρχάς, το λέω γιατί διαβάζω κριτικά πρωτοσέλιδα σήμερα. Ακούγα προηγουμένως και κάποιον και τον εκπρόσωπο ομοσπονδίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι μέλος ομοσπονδίας των γονέων στην Αττική. Επειδή έτυχε όλα τα χρόνια, της μαθητικής μου πορείας να είμαι πρόεδρος στο Πενταμελές και γραμματέας στο 15μελές αρκετά χρόνια. Άλλοι από το 15μελές γίνανε πρωθυπουργοί. Θέλω να πω, εγώ ήμουν γραμματέας στο 15μελές. Μια χαρά είμαστε. Το θέμα είναι να λύνουμε προβλήματα. Και δυστυχώς έχουμε σύγχρονα προβλήματα μέσα στις σχολικές κοινότητες, μέσα στα σχολεία μας. Εχθές παρουσιάστηκε ένα μέτρο το οποίο έχει να κάνει με το bullying και έχει αυτή τη στιγμή ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής αυτών των φαινομένων και για την αντιμετώπιση τους. Από εκεί πέρα υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδικασία και ο Σύλλογος Διδασκόντων να έχει μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα που την έχει και εκ της διαδικασίας για τέτοια φαινόμενα και καταλαβαίνετε ότι τα θέματα της πρόληψης, ναι, είναι πρώτης προτεραιότητας. Ναι, αλλά ο κύριος Καζάκος, κύριε Σπανάκη, πριν από λίγο δεν βρήκε κάτι θετικό σε αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Εγώ όμως δεν άκουσα κάποια πρόταση. Ναι, δεν την ακούσαμε ούτε εμείς την πρόταση σε αυτό. Εγώ δεν άκουσα πρόταση. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση και λέμε τι. Έχουμε αυτή τη στιγμή, θέλουμε την καταγραφή. Δίνουμε μεγάλη σημασία και σε αυτούς που παρατηρούν τέτοια φαινόμενα μέσα στα σχολεία να μην σιωπούν, αλλά να τα λένε αυτά τα ζητήματα. Δίνουμε αυτή τη δυνατότητα δηλαδή, μέσα από την πλατφόρμα που παρουσίασε χθες. Παρουσιάστηκε χθες και ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Δυνατότητα σε ένα σχολείο. Δεκτά όλα αυτά. Δηλαδή, λέμε τώρα σε δύο εκπαιδευτικούς και δύο ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν παρατηρήσει το πρόβλημα πριν φτάσουμε στο ξυλοδαρμό, πριν φτάσουμε στην καταγγελία, πριν φτάσουμε στο bullying. Λύστε τα. Τα ζητήματα αυτά είναι και σύνθετα και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Ο καθένας από την πλευρά του. Εδώ, αυτή τη στιγμή, εμείς τι προσπαθούμε να βάλουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία που υπάρχει. Και για παράδειγμα λέει απαγορεύεται όταν μαγνητοσκοπεί, ηχογραφεί, όταν ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα και τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων έρχεται και κάνει μια διαδικασία. Κύριε Σπανάκη, μία ανωτελεία να πάμε λιγάκι μέχρι τη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε την Ανδρονίκη Ζαφυρίου καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ανδρονίκη. Καλημέρα. Πρόκειται για ένα εξώδιο ξυλοδαρμού μεταξύ μαθητών, το οποίο έγινε χθες το μεσημέρι, 12 με 12.30 σε γυμνάσιο των Πέσχων, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν μια ομάδα παιδιών κάθονταν στο προάβλιο χώρο του σχολείου του, σε ένα γηπεδάκι εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου, όταν περικυκλώθηκαν από μια ομάδα μαθητών του ίδιου σχολείου, της Δευτέρας γυμνασίου συγκεκριμένα, οι οποίοι αφού τους περικύκλωσαν άρχισαν να τους χτυπούν με βουλές και κλωτσές, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Να πούμε ότι στη συνέχεια από έρευνα την οποία έγινε από την αστυνομία ταυτοποιήθηκαν 5 από τους εμπλεκόμενους, από αυτούς δηλαδή που χτύπησαν τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Όλα αυτά φαίνεται ότι ξεκίνησαν από μια κόντρα που ήταν μεταξύ τους όλα αυτά τα άτομα έπειτα από ομαδικό παιχνίδι το οποίο διεξαγόταν στο συγκεκριμένο. Πόσα άτομα μας είπες, Ανδρονίκη, πόσα άτομα ενεπλάκησαν σε αυτό το επεισόδιο? Δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των ατόμων τα οποία επιτέθηκαν στα παιδιά αυτά. Τα παιδιά τα οποία δέχτηκαν την επίθεση ήταν τρία, mm-hmm. τρία παιδιά πρώτης γυμνασίου. Δέχτηκαν επίθεση από παιδιά του ίδιου σχολείου από την Δευτέρα mm-hmm. γυμνασίου. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβό αριθμό. Ξέρουμε ότι έχουν παθοποιηθεί οι 5 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια με προσφορική εντολή εισαγγελέα. Μάλιστα, με τη φώτιση με δίσκη δικογραφία για απλές σωματικές βλάβες.
Και μάλιστα διεξάγεται έρευνα και συνοδεύτηκε και δικογραφία για παραμέληση υποκλήρωση ανήκου για του καθηγητέ που είχαν εφημερία εκείνη τη στιγμή στο σχολείο. Μάλιστα. Ανδρονίκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την είδηση και για το ρεπορτάζ το οποίο μας μετέφερες. Τώρα, κύριε Φαραντούρη, για να πάμε, γιατί το θέμα το οποίο συζητάμε είναι για τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση. Αυτό δεν υπήρχε τώρα που ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Τώρα το μάθαμε. Και πόσα παρουσιάζουμε καθημερινά. Εσείς τώρα πού διαφωνείτε στα μέτρα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν εχθές? Εμείς διαπιστώνουμε κάτι το οποίο νομίζω το διαπιστώνετε κι εσείς, ότι υπάρχει μια διάθεση εσπευσμένη, λίγο πρόχειρη και λίγο εκ των υστέρων τιμωρητική, χωρίς να πιάνει τις πραγματικές αιτίες του bullying. Δηλαδή, διαπιστώνεται ένα περιστατικό σχολικής βίας στο σχολείο, τιμωρία. Είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται γενικότερα στην αντιγκλιματική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και το οποίο μας προβληματίζει, διότι πρώτον δεν οδηγεί σε περιστολή του φαινομένου. Προσέξτε τώρα, τι εννοώ. Τι προτείνετε? Για παράδειγμα, το βλέπουμε και στην κοινή εγκληματικότητα. Έτσι, και την νεανική εγκληματικότητα και τη σκληρή εγκληματικότητα και γενικότερα την εγκληματικότητα. Έχουν αλλάξει 35 φορές τον ποινικό κώδικα. Η εγκληματικότητα εκεί έξω έχει αυγατήσει. Γιατί? Εάν αυστηροποιώντας τις ποινές περιόριζες την εγκληματικότητα και κατά αναλογίαν περιόριζες και τα φαινόμενα bullying στο σχολείο, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να συνενέσουμε με τενθουσιασμό. Αλλά τα πορίσματα της σύγχρονης εγκληματολογίας λένε ότι αυτά τα μέτρα είναι πολύ επιδερμικά, ιδίως σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Να τα πιάσουμε από το ένα. Πολύ ωραία. Διαφωνείτε με τη δημιουργία της πλατφόρμας? Θα σας πω. Δεν διαφωνώ με τίποτα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης γόνιμης. Λέω όμως ότι όταν έρχεσαι λίγο πυροτεχνηματικά, λίγο επικοινωνιακά, λίγο να αλλάξουμε την ατζέντα, παπ, και πετάς στο δημόσιο διάλογο κάτι το οποίο προβληματίζει χιλιάδες οικογένειες, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μια εθνική επιτροπή. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει μια εθνική επιτροπή. Συναισθήθη από την ίδια την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, αυτή η εθνική επιτροπή, δεν, πριν ακόμα καταλήξει το πόρισμά της, έρχεται η κυβέρνηση, χρακ, γρήγορα, σπευσμένα, ανακοινώνει ένα μέτρο. Ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από αυτό? Δεύτερο. Κύριε Φαραντούρη, αντί να ερχόμαστε. Δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Πάμε λιγάκι. Ακριβώς πρακτικά να πούμε. Τον άρχισε να τιμωρεί. Πάμε λίγο πρακτικά. Πρακτικά. Πάρτε επιτέλους μια ξεκαθαρίσεις. Πρακτικά. Τον άρχισε να τιμωρήσει ένα μαθητή από μόνο του, δεν θα περιορίσει την εγκληματικότητα στο σχολείο και τον bullying. Και τι θα κάνουμε? Τον άρχισε να στηρίξει. Μισό λεπτάκι. Συμφωνείτε με το διορισμό των κοινωνικών λειτουργών των ψυχολόγων που προχώρησε η κυβέρνηση? Απολύτως. Ναι, τον άρχισε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πλατφόρμα? Αφήστε, κύριε Σπανάκη. Πείτε μια ξεκάθαρη κουβέντα. Αυτό το βιολί με την πρωτολογία της Νέας Δημοκρατίας και τη συνεχή διακοπή. Αυτό, κύριε Σπανάκη, αυτό το βιολί. Εμείς το ρυθμίζουμε αυτό. Όχι, το λέω κι εγώ. Αυτό το βιολί με την πρωτολογία του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και τη διακοπή του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς ζητάμε από πριν το σχολείο, πριν μπει το παιδί στην τάξη, ενίσχυση της οικογένειας. Και βεβαίως θέλουμε και κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και βεβαίως θέλουμε και μαθήματα τα οποία προάγουν τη συμπερίληψη και την ανεκτικότητα και την αγάπη. Άρα γιατί θέμα βγάλαν αυτό. Μισό λεπτάκι. Άλλο θέμα είναι αυτό. Δεν είναι το ίδιο είναι θέμα. Γιατί βγάλαν... Μιλάτε για το θέμα της οικογένειας αυτή τη στιγμή. Όχι, μιλάω και για το θέμα της εκπαίδευσης, κύριε Αλυβάτη. Με συγχωρείτε. Γιατί βγάλαν τα σχολεία, γιατί βγάλαν την κοινωνιολογία από τα σχολεία? Το πρώτο πράγμα που έκανα. Ναι, για πέστε μου, γιατί παρακαλώ. Είναι πιο φρέσκο μαθητή από εσά. Μην το λέτε. Γιατί ήταν βαρετή όπω γινόταν. Ωραία. Γιατί δεν μαθαίναμε τίποτα. Λοιπόν, γιατί ήταν μια χαμένη ώρα χέρι και πονάει, με μαθηματικά. Χέρι πονάει, χέρι κόβει. Όχι. Τότε. Άρα λοιπόν, το εκπαιδευτικό μα σύστημα δεν είναι ένα σύστημα που πρέπει με την τιμωρία πάνω και τον τουφέκι από πάνω. Πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ο μαθητής από την προσχολική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικίου να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια κοινότητα ανθρώπινη. Ωραία, και ότι πρέπει να σέβεται το διπλανό του. Να πιάσουμε ένα. Με το νέο σχολικό κανονισμό λειτουργία στη σχολεία. Πρώτον, δεύτερον, οι προτάσεις της κυβέρνησης νομίζω ότι δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, επαναλαμβάνω, εκ των υστέρων
στην τιμωρία με τον τουφέκι από πάνω και πολύ λιγότεροι στις προτάσεις των συλλόγων γονέων ωραία, και κηδεμόνων. Ένα παιδί που μπαίνει στο σύλλογοι... σχολείο, συγγνώμη. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων που μπαίνει στο σχολείο και καταστρέφει το σχολείο, βανδαλίζει το σχολείο. Ποιος θα πρέπει να πληρώσει αυτή τη ζημιά, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί όπως το καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Ξεκινάμε τελείως αντίθετα. Τι εννοείτε? Γιατί το παιδί μπαίνει στο σχολείο και καταστρέφει το σχολείο? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Μας πάτε στο θέμα της οικογένειας. Όχι, σας πάω και στο θέμα της οικογένειας και στο θέμα του σχολείου. Πάμε στο σχολείο. Πριν έρθουμε λοιπόν να κολλάσουμε τη συμπεριφορά, βεβαίως να κολλαστεί η συμπεριφορά. Ποιος θα τα πληρώσει σπασμένα, κύριε Φαραντοπή? Πιο σημαντικό είναι... Όχι, απαντήστε μου σε αυτό, σας παρακαλώ. Σας απαντάω. Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Σας απαντάω. Τα σπασμένα τα πληρώνει η κοινωνία από την εγκατάλειψη της οικογένειας και από τη μάνα ή τον πατέρα που δεν έχει που να αφήσει το παιδί και απλά το παρκάρει. Τι σας λέω. Εκεί θα γυρίσουμε τώρα. Πού θα γυρίσουμε, δεν θα γυρίσουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα γυρίσουμε στην οικογένεια. Οι προτάσεις μας λοιπόν είναι ενίσχυση των θεματικών εβδομάδων που είχε καθιερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον. Δεύτερον, ενίσχυση με έμψυχο υλικό από την προσχολική ηλικία. Βεβαίως όλων αυτών των ανθρώπων που είναι απαραίτητο για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού στο σχολείο, πριν από το σχολείο, από την προσχολική ηλικία, για να μην είναι απλά πάρκινγκ οι εκπαιδευτικές δομές. Και τρίτον, έμφαση στις σχολικές μονάδες και στους συλλόγους των καθηγητών. Εδώ, των γονέων. Οι σύλλογοι γονέων, οι οποίοι, ξέρετε κάτι, είναι τα κύτταρα εκείνα που συζητάνε, που δεν ξέρουν τα θέματα. Είναι τελείως έξω από την αντιεγκληματική πολιτική. Φοβάμαι ότι δεν έχετε πάει σε συνεδρίαση συλλόγου γονέων να τραβάτε τα μαλλιά σας. Είμαι μέλος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων τα τελευταία 18 χρόνια. Με τρία παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και σας πληροφορώ ότι αν δεν δοθεί η έμφαση στις προτάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε σοβαρές αντιμετωπίσεις. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ελάτε. Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ... Διαφωνείτε με τα μέτρα? Μπορώ. Ναι, μπορείτε. Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ και ως πρώην εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2008 για το ζήτημα της παραβατικότητας στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία εμπειρία η οποία μου δόθηκε η ευκαιρία να δούμε το πώς λειτουργεί τα συστήματα, τα εθνικά, τα περιφερειακά και της αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, του μπούλινγκ σε όλα τα σχολεία και όχι μόνο στην ουσία. Και όχι μόνο, θα πάω και στην ουσία για τα μέτρα. Όχι, μισό λεπτό. Έχουν αλλάξει πολλά. Μιλάνε οι αγαπητοί συνάδελφοι και δεν έχω αρθρώσει μία κουβέντα. Επιτρέψτε λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άποψη ιστορική και έχει εμπειρία σε αυτά που θα σας πω μετά. Στο σύμπαν. Αν μου πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τοποθετούμε. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με μία κουβέντα ανθρώπινη. Ελάτε. Έχετε μπει, ακούω τον κύριο Φαραντούρη, άκουσα με πολύ μεγάλο σεβασμό τον Υπουργό. Αφήστε με να σας δείξω. Μας που είστε εδώ, έτσι. Έχω έρθει ποτέ σε πάνελ και δεν έχω μιλήσει για την ουσία. Θέλετε να μιλήσω με μπούλετ, δηλαδή? Όχι. Ωραία, αφήστε με λοιπόν να κάνω μία εισαγωγή για να μπω στην ουσία. Ελάτε. Λοιπόν, συγγνώμη για τον τόνο μου, αλλά είναι άδικο αυτό που δεν γίνεται. Δεν σας παρεξηγούμε, κυρία Βατζέκη. Όχι, δεν σας παρεξηγώ εγώ. Πάμε. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία, θέλω να σας πω το εξής. Ότι το θέμα της παραβατικότητας έχει συζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ουσιαστικά μέτρα και όχι επικοινωνιακά. Το θέμα της πρόληψης και της καταστολής είναι δύο αλληλένδετοι τομείς. Για ό,τι αφορά την ανακοίνωση των μέτρων αυτών εχθές από την κυβέρνηση, είναι ένα σποδηλωτό μέτρο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια στο ζήτημα της καταστολής και προσωπικά αλλά και γενικά θα συμφωνήσω απόλυτα και με την πλατφόρμα και με την αλλαγή των απουσιών και με την παρακολούθηση αλλά και με τη συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον πυλώνα που λέγεται πυλώνας καταστολής και έχω μία μόνο επιφύλαξη. Ότι στα ζητήματα της καταστολής όπως ετέθηκαν, το οποίο είναι, τονίζω, η μία πλευρά του νομίσματος, στο τέλος αυτής της διαδρομής, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σπηλωθεί το παιδί
το οποίο έκανε bullying, διότι στην αποθεραπεία του θα πρέπει να ενσωματωθεί και πάλι στο σχολείο, να μην είναι το μαύρο πρόβατο μιας κακής συμπεριφοράς. Το δεύτερο λοιπόν το οποίο θέλω να τονίσω και μπορώ να καταλάβω τις ενστάσεις των γονέων είναι τα ζητήματα της πρόληψης. Μπορεί να λέμε ότι θα προσληφθούν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι. Εδώ λοιπόν είναι ένα σύνθετο μέτρο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με βάση την οικογένεια, την παιδεία και αυτός ο πυλώνας λείπει. Πρέπει να συμπληρωθεί. Και κλείνω με το εξής. Ότι σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, την παιδεία, την καθημερινότητά μας, μας πιέζει, μας κάνει φοβικούς, δεν μπορεί να παρουσιάζεται από τη Θεσσαλονίκη με μια εξαιρετική τελετή εκ μέρους του κύριου Πρωθυπουργού, αλλά και του Υπουργού Παιδείας, διότι έπρεπε αυτό το θέμα, με την έκθεση που πολύ σοφώς έκανε η κυβέρνηση να την παρουσιάσει στη Βουλή, να γίνει στην ειδική ομάδα παιδείας συζήτηση, πρόσκληση των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε το ελληνικό κράτος, η Βουλή να έχει μία συλλογική πρόταση. Εσείς το λέτε θεσμικά τώρα, καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Στη Βόρεια Ελλάδα πονάμε τώρα εκλογικά, κύριε Σπανάκη, εκεί πήγαμε να τα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει Και δεν θέλω να πω. Λέτε, κύριε Σπανάκη, δεν υπάρχει τέτοιο σκεπτικό. Τα θέματα αντιμετώπισης του bullying και τα θέματα πλοίου δεν έχουν ενδιαφέρον. Κύριε Σπανάκη, μπορώ να σας διακόψω στο εξής. Στο βασικό ερώτημα που θέτεται, ποιος πληρώνει τα σπασμένα. Και θέλουμε και μια απάντηση. Εγώ θα σας απαντήσω. Από τον κύριο Φαραντούρη. Εγώ θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω γιατί δεν θέλω να αποφύγω τίποτε. Όταν στα σχολεία ή στα πανεπιστήμια, γιατί είναι το ίδιο, έτσι, υπάρχουν σπασμένα και μπαίνουμε σε αυτό το ερώτημα, πρώτα πρέπει να απαντήσουμε και να έχει κατοχυρωθεί η φύλαξη, η επιτήρηση αυτών των εκπαιδευτικών χώρων. Και ό,τι δεν φυλάσσεται σπάει. Και εφόσον δεν υπάρχει, τότε ναι, υπάρχει κοινή συμμετοχή σε αυτή την ιστορία. Διότι κανένα σχολείο δεν φυλάσσεται, οι φύλακες έχουν φύγει, δεν είναι φύλακες, έχουν προσληφθεί και κάνουν άλλες δουλειές. Αλλά συγγνώμη, κύριε Παντελή. Επιστάτες εκπαιδευμένοι έτσι ώστε. Ούτε αυτό καλύτε. Λέμε. Ένα παιδί κάναμε, ότι δεν μπορεί να δει. Κύριε Παντελή, όχι, μπει κάποιος και έχει καταστρέψει κάτι. Έχει που δεν δει ανήκει, δεν αφύλακτο το σχολείο. Έχει δει. Τι είπα να πει. Αυτό πρέπει να μπαίνει οποιοδήποτε όμως μέσα και να βανδαλίζει. Αυτό θέλω να σας πω. Η βία στα παιδιά πρέπει να ξέρετε ότι τη ζουν από το κινητό τους και από τα τάρι και από την τηλεόραση. Τα παιδιά των 10-12 χρονών ζουν την παγκοσμιοποίηση μέσα από το κινητό τους. Εμείς λοιπόν πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ναι, αλλά υπό όρους και προϋποθέσεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Υπό προϋποθέσεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι πέφτουν στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα για τις ψυχές παιδιών, παιδιών χωρίς μία στοιχειώδη εισήγηση επιστημόνων. Δηλαδή, δεν παρουσιάζει και στη Βουλή. Μισό λεπτά. Ακριβώς. Ούτε στη Βουλή, ούτε καν το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής με πέντε ανθρώπους που ξέρουν πέντε περισσότερα πράγματα από ό,τι ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός. Μια τετραμελής επιτροπή που θα έχει μέσα εκπαιδευτικό. Πού είναι το εισήγηση? Αλλά δεν είναι η εισήγηση τα μέτρα. Πού είναι και να σας πω και κάτι. Αυτά όλα είναι λίγο προχειράτζες, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι τόσο ευαίσθητα θέματα για να ανακοινώνονται σε φιέστες που πραγματικά προκαλούν θλίψη. Να απαντήσω, κύριε Σπανάκη, αυτό και να κλείσουμε. Επειδή δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα, και ειλικρινά, εγώ χαίρομαι που η κυρία Μπατζελή πήρε μια θέση και λέει ότι ναι, εγώ συμφωνώ. Ο κύριος Φαραντούρης προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Να δούμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ο αριθμός των ανηλίκων ηλικίας 13-17 έτη, οι οποίοι έχουν διαπράξει αδικήματα ποινικού κώδικα, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μια αύξηση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τι κάνουμε γι' αυτό? Προχωράμε στην πλατφόρμα stopbullying.gov.gr. Έχουμε συστήσει μια δυναμική επιτροπή για την αντιμετώπιση φαινομένων. Υπάρχει επιτροπή που λέει ο κ. Παραντούρης και είναι εδώ πέρα για να καταθέτουν προτάσεις για αντιμετώπιση. Πούντες. Για αντιμετώπιση και προχωράμε σε αυτά. Δεύτερον, μέσα στο χώρο του σχολείου
Έχουμε συγκεκριμένη πολιτική για το κινητό. Προχωράμε από το Σεπτέμβριο σε νέο κανονισμό λειτουργίας και τρίτων. Και οι γονείς των παιδιών που προκαλούν φθορές ή οτιδήποτε άλλο θα έχουν και εκείνη την ευθύνη τους. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία και ο Σύλλογος Διδασκόντων φυσικά και έχει την αρμοδιότητα και ο Σύλλογος των Γονέων φυσικά και είναι πολύ χρήσιμος ο ρόλος του. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο... 10 δευτερόλεπτα, αν είναι 10 δευτερόλεπτα κύριε Φαραντούρη, γιατί είμαστε... Η λογική της μετακύλησης των πάντων στους πολίτες είναι τραγική. Μετακύληση δεν είναι άσχετο, είναι η λογική και η φιλοσοφία. Μετακύληση των ρευματοκλοπών στον καταναλωτή. Μετακύληση του εκφοβισμού ή της παραβατικότητας στην οικογένεια που δεν μπορεί να διαφυλάξει το παιδί της, γιατί η μάνα και ο πατέρας λείπουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μετακύληση στους πολίτες. Βάζετε και άλλα θέματα τώρα. Δηλαδή, κύριε, λέει η κυβέρνηση, έχω ένα πρόβλημα, αντί να, κοιτάξω να λύσω τις γενουσιουργούς αιτίες, έρχομαι να το αντιμετωπίσω από πάνω με το προπολιβόλο, με το ψαροτούφεκο και με την λογική της καταστολής που σε καμία χώρα του κόσμου δεν, δεν έχει παράξει από καμία πρόταση. Πουθενά. Γι' αυτό δεν και αυγατίστηκε η εγκληματικότητα. Πρόταση για άλλη μια φορά να περιμένετε πρώτα τους επιστήμονες. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούσαμε καμία πρόταση και για αυτό το χρόνο. Αναβαθμίστε λιγάκι τους συλλόγους. Όταν φέρνετε την πρόταση στη Βουλή της έκθεσης, τότε θα ακούγατε και επιστήμονες. Η Επιτροπή έχει μια αυτό δυναμική. Έχει μια δυναμική η οποία μια συνέχεια. Ποιους επιστήμονες συμβουλεύεστε. Ποιους επιστήμονες συμβουλεύεστε. Εσείς λέτε να ξέρω όχι σε όλα. Ποιους επιστήμονες. Θα κρυθούμε. Λέμε ότι πρέπει επιστημονικά να υποστηρίζονται. Θα κρυθούμε, κύριε Φαραντούρη. Οι εκλογές είναι κοντά. Επιστημονικά πρέπει να στηρίζονται. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ελάτε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι.